Καλημέρα σε όλους. Γεια σας παιδιά. Κώστα και Μαρίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουν οι μεσημερινές απογευματινές μπόρες στις περισσότερες ορεινές περιοχές, κυρίως υπηρετικής χώρας, και σήμερα και αύριο. Από Πέμπτη ουσιαστικά φαίνεται σιγά σιγά προς Παρασκευή να εξασθενούν τα φαινόμενα. Από την Πέμπτη θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας αρκετά έτσι μεγάλη στις περισσότερες περιοχές, και με τα τελευταία στοιχεία φαίνεται ότι από την άλλη εβδομάδα επανερχόμαστε σε ζεστές ημέρες με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές, και γενικά οι άνεμοι δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα ούτε σε χερσαίες ούτε σε θαλάσσιες περιοχές. Πάμε να τα δούμε πιο συγκεκριμένα σήμερα. Λοιπόν, τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται σε περιοχές του Ιωνίου, στα Επτάνησα, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν ενδεχομένως το βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, σε περιοχές Δυτικής Θεραίας και της Ηπείρου. Αυτές οι βροχοπτώσεις, όσο περνάει η ώρα, θα μεταγίνονται, θα επεκτείνονται όλο ένα και περισσότερο προς τα ανατολικά και θα επηρεάσουν σχεδόν αρκετές περιοχές από τη Δυτική Μακεδονία και νοτιότερα μέχρι και τα ορεινά της Πελοποννήσου προς το μεσημέρι και μετά το μεσημέρι. Περιμένουμε λοιπόν να είναι από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα σήμερα ιδιαίτερος άστατος ο καιρός, με νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως από περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και νοτιότερα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, σε ολόκληρη την κεντρική γενικά, την Στερεά, με συγχωρείτε, και την Εύβοια, αλλά και τις Ποράδες, αλλά και την Πελοπόννησο, σε περιοχές κυρίως πιο ορεινές, ενώ σε ημιορεινές και παιδινές περιοχές ή παραθαλάσσιες τα φαινόμενα θα είναι πιο εξασθενημένα και περισσότερο σε τοπικό επίπεδο. Αυτές λοιπόν οι βροχοπτώσεις, όσο περνάει η ώρα, θα ενταθούν από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, και επίσης περιμένουμε και αρκετές βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και σε περιοχές του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Ειδικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα είναι πιο γενικευμένα τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων. Θα έχουμε και εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων σε αυτές τις περιοχές και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, όπως σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε και σε περιοχές, και ιδιαίτερη προσοχή, που συνορεύει η Βιωτία με την Αττική. Στα βορειότερα τμήματα της Αττικής περιμένουμε και εκεί κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Γενικά περιμένουμε αρκετό νερό στα βόρεια, πολύ βόρεια τμήματα της Αττικής, σε περιοχές Βιωτίας και της Εύβοιας σήμερα. Μεγάλα έξι βροχοπτώσεων σε αυτά τα τμήματα. Τώρα, όσο πιο νότια, τόσο μεγαλύτερα τα διαστήματα με ηλιοφάνεια, και όσο πιο νοτιοανατολικά, τόσο επίσης μεγαλύτερα τα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Έτσι θα εξελιχθεί η μέρα. Από το απόγευμα και στη συνέχεια περιμένουμε βαθμιαία βελτίωση γενικά και εξασθένιση όλων αυτών των φαινομένων των βροχοπτώσεων της σημερινής ημέρας. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά υπηρετικά τους 24, στους 26 στα κεντρικά και νότια περιοδικά τμήματα, με τοπικά στις 27 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστες θερμοκρασίες φαίνονται στην Αργολίδα σήμερα να σημειώνονται, με τον Τράγιο στους 27 με 28 βαθμούς. Στους 24 βαθμούς οι μέγιστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και στους 24 με 25 στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν εξασθενημένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ένταση 2-3 αποφόρ και γενικά από δυτικές διευθύνσεις. Το δυτικό ρεύμα στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου θα είναι περισσότερο ενισχυμένο, μέχρι και 6 μποφόρ, όπως βλέπετε, δηλαδή από τα νότια της Πελοποννήσου μέχρι και τα Δωδεκάνησα. Οι δυτικοί άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι μέχρι και 6 μποφόρ, ενώ στα βορειότερα τμήματα του Αιγαίου το νότιο-δυτικό ρεύμα θα πνέει με ένταση 3-5 μποφόρ. Να περάσουμε στο νομό Αττικής. Στο νομό Αττικής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο καιρός σήμερα. Ξεκινάει η μέρα με κάποιες λίγες νεφώσεις, αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν όσο περνάει η ώρα, προς το μεσημέρι θα είναι αρκετά πυκνές σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής, πλην των πολύ νότιων τμήματων του νομού. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πυκνώσουν αρκετά οι νεφώσεις και θα δώσουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις. Στο Λάβρο θα βρέξει δηλαδή. Είναι πιθανό σήμερα στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού να έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις ή και σύντομες μπόρες, Κώστα. Ναι. Δηλαδή βροχοπτώσεις. Στο Λαύριο θα βρέξει. Τι βορειοδυτικά και ανατολικά μου λες? Στο Λαύριο σου λέω ότι είναι η πιθανότητα, τη δίνω 40 με 45%. Θα βρέξει. Για ποτίσει το μάτι, να μην τις ποτίσει. Όσο πιο βόρεια, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα. Να μην τις ποτίσει. Για να βρέξει. Να τις ποτίσει πιο... το μάτι. Ορίστε. Κάτι ντοματιές έχει φυτέψει. Να τις ποτίσει ή να μην τις ποτίσει. Εντάξει. Κοίταξε, αν βρέξει το Λαύριο, αν βρέξει σήμερα, θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Εξασθενημένα θα τις πω. Εντάξει, επομένως, αν χρειάζονται οι ντομάτες χρειάζονται αρκετό νερό, καλύτερα να τις ποτίσει. Ωραία. Λοιπόν, όσο πιο βόρεια στο νομό Αττικής, τόσο περισσότερα τα φαινόμενα σήμερα. Και σας είπα, σε περιοχές που συνορεύουμε τη Βιωτία, περιμένουμε αρκετό νερό και σποραδικές καταιγίδες ενδεχομένως στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 26. Πάντως από το βράδυ περιμένουμε βαθμία βελτίωση των φαινομένων και η άνεμη βορειοδυτική, δυτική βορειοδυτική και στο Σαρονικό και στο Νότιο-Ιβοϊκό με ένταση 3-5 μποφόρ. Στον Κορινθιακό περισσότερο ενισχυμένη μέχρι και 6 μποφόρ τοπικά. Στην Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, κατά περίοδος λίγο πιο πυκνές τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες. Μετά θα φτιάξει λίγο καιρός, θα έχουμε περισσότερα ανοίγματα στον ουρανό.
Και από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε πάλι να πυκνώσουν κάποιες νεφώσεις που ενδεχομένως θα δώσουν κάποιες ασθενείς, πολύ ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις ή και σύντομες μπόρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Μικρή όμως η πιθανότητα. 14 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στο νομό Θεσσαλονίκης, η άνεμη μεταβλητή κυρίως 3 έως 5 βαθμούς στον θερμαϊκό.